Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ κυρίες και κύριοι στο στούντιο της Αλφα Τηλεόραση με την εκπομπή Αλφα σήμερα. Συζητάμε με τον κύριο Γιάννη Καψιμαρή, τον αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης Δράμας, για τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης και από ό,τι φαίνεται είναι γενικά σε αυτές τις επιχειρήσεις. Μετά και το 2011, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της έλλειψης προσωπικού, καθότι έχουν απαγορευτεί, όπως μας έχουν πει αρκετές φορές, οι προσλήψεις και όπως μας ενημέρωσε ο κ. Καψιμάλης, τρία συνεργεία όλη την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Διαφορετικού αντικειμένου. Διαφορετικού αντικειμένου. Ναι. Ένα για την συντήρηση, ένα για την, ίδρυυση, αποκατάσταση και για την αποχέτευση. Έτσι. Και άντε να δούμε πώς θα βγει άκρη σε μια δημοτική επιχείρηση που έχει 250 χιλιόμετρα δίκτυο ίδρυυσης, λίγο λιγότερα αποχέτευσης και να δει ουσιαστικά 14 δημοτικά διαμερίσματα και όλη, Δράμα. Και όλη την πόλη της Δράμας. Οπότε και έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, τα οποία τα αναφέραμε προηγουμένως. Υπάρχουν όμως και έργα τα οποία, όπως είπατε και εσείς, και όπως όλη η, ουσιαστικά η τοπική αυτοδιοίκηση περιμένει να δει πότε θα ανοίξει η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020. Το νέο ΕΣΠΑ, να πούμε. Το νέο ΕΣΠΑ ουσιαστικά, για να υπάρξουν υποένταξη έργα με ετοιμότητα μελετών. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δράμας, σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Έκανα μια μικρή αναφορά πριν και με διακόψατε για να πάμε στο διάλειμμα. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε όριμες μελέτες. Θα αναφέρω επιγραμματικά και τις ονομασίες των έργων όπως είναι. Είναι η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης της ζώνης 2. Είναι το κέντρο της πόλης μέχρι την 1η Ιουλίου. Για να καταλάβω λίγο, επειδή είπατε προηγουμένως για τη ζώνη 1, γίνεται ολική αντικατάσταση των κεντρικών αγωγών. Έτσι ακριβώς. Όπως το είπατε. Ολική αντικατάσταση των κεντρικών αγωγών. Ολική αντικατάσταση. Μάλιστα. Το έργο αυτό είναι, τώρα που σας λέω, υποένταξη. Είναι και 6 εκατομμυρίων ευρώ ο προϋπολογισμός του. Είναι η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης ζώνη 2. Είναι το κέντρο της πόλης ουσιαστικά και μέχρι την 1η Ιουλίου. Υπάρχει και η αντικατάσταση της ζώνης 3, που είναι από την κάτω τη μεριά της 1ης Ιουλίου στην Ημάκος Απελίνου. Πόσες ζώνες είναι ουσιαστικά? 3. Οπότε ολοκληρώνεται. Τώρα η μεγαλύτερη ζώνη είναι αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή. Η ζώνη 1. Η ζώνη 1. Η βόρεια πλευρά. Η βόρεια πλευρά της πόλης μας. Υπάρχει μελέτη και σε οριμότητα η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Δράμας και η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού της χωριστής. Εδώ θέλω να πω ότι η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού της χωριστής είναι υπό έγκριση. Υπάρχει έγκριση. Απλώς αυτή τη στιγμή περιμένουμε ουσιαστικά να ανοίξει το ΕΣΠΑ, και να ξεκινήσει από το έργο. Αποτελεί έργο γέφυρα μεταξύ των δύο? Όχι, όχι. Υπάρχει προέγκριση, είναι από το πέρα. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να ανοίξει, η προγραμματική περίοδος καινούργια, χρηματοδοτήσεις ουσιαστικά. Χρηματοδοτήσεις ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της δημοπράτησης του έργου. Να φανταστώ ότι υπάρχουν και άλλα μικρά. Είναι πολύ μεγάλο έργο, είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ το έργο της χωριστής. Ουσιαστικά θα λύσει και το πρόβλημα του δημοτικού διαμερίσματος, τόσο μεγάλου δημοτικού διαμερίσματος. Περιμένουμε. Αλλά όπως και η αντικατάσταση, όχι η αντικατάσταση, η κατασκευή τριών νέων αντιστοιχίων του Αγίου Σάββα, του Μικροχωρίου και του Μαυροβάτου, και αυτό είναι, υπάρχει μελέτη. Καλώς ή όνος, προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε να ανοίξει το ΕΣΠΑ. Όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις, τώρα μιλάμε όλα αυτά που σας είπα, απλώς δεν θέλω εγώ να αναφέρω νούμερα για να μην κουράζουμε τον κόσμο. Τώρα μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Τώρα δεν κάνω λάθος, συνολικά καμία 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ. Απλώς μπορεί εύκολα να ακούγονται τα νούμερα, αλλά το θέμα είναι ότι θέλουμε να πάμε βήμα-βήμα ώστε να έχουμε αποτέλεσμα. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Και αυτή τη στιγμή σας λέω χειροπιαστά το πού είμαστε. Ναι, υπάρχουν δηλαδή ουσιαστικά σημαντικά έργα τα οποία έχουν ενταχθεί, έτσι μου λέτε. Έτσι, περιμένετε ακριβώς. Απλά να γίνει, έχουν εγκριθεί, περιμένετε να ανοίξουν οι άξονες, να ανοίξει η χρηματοδότησή τους, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς. Οπότε υπάρχει και σχετική ετοιμότητα μελετών που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό. Και εδώ πάλι πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου και της ΔΕΙΑ Δράμας. Ο Δήμος έχει άλλη τεχνική υπηρεσία. Όπου χρειάζεται και από εκεί έχουμε τη βοήθεια. Εννοείται η συνεργασία είναι σε πολύ καλό επίπεδο.
Οφείλω να πω για να ευχαριστώ στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, τον κύριο Βογιατζή. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα τα οποία απασχόλησαν την ΔΕΙΑ. Θα δούμε λίγο στη συνέχεια για τη ζώνη 2, όπως είπατε, γιατί τώρα κατάλαβατε γιατί ακριβώς εννοείται. Σας φορτώθηκαν και οι γεωτρήσεις, κύριε Καψινάη. Είναι μια... Και ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω ακόμα αυτή τη στιγμή σε ποια φάση βρίσκεται. Ακούστε λίγο. Επειδή πάλι εδώ μιλάμε για το παράλογο της κεντρικής διοίκησης, από ένα νόμο που είχε βγει το 2011, αν θυμάμαι καλά, έπρεπε να δηλωθούν όλες οι αγροτικές γεωτρήσεις τότε. Ναι, τότε. Τότε. Με την δημιουργία αυτού του νόμου. Με, η καταληκτική ημερομηνία όλης αυτής της διαδικασίας ήταν το 2013. Δεν υπήρχε καμία... προθεσμία... ουσιαστικά. Ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση προς τους Δήμους ή προς όλες τις ΔΕΙΑ ώστε να κάνουν κάποιες κινήσεις. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω, απλά, οι γεωτρήσεις φορτώθηκαν στους Δήμους ουσιαστικά. Ο Δήμος Δράμας, η ΔΕΙΑ Δράμας, έκανε την αγκαρία για να μαζέψει και να βοηθήσει ουσιαστικά τον κόσμο σε ένα κράτος του παραλόγου, θέλω να το πω, που ξαφνικά 29 Σεπτεμβρίου στέλνει ένα έγγραφο και μας λέει 1 Οκτωβρίου υπάρχει πρόστιμο. Αυτό πράγμα έγινε. 29 Σεπτεμβρίου έγινε κοινοποίηση στους Δήμους για τις γεωτρήσεις ότι πρέπει να δηλωθούν όλες οι γεωτρήσεις, ακόμα και τα ξεροπήγαδα, ακόμα και οτιδήποτε, και έπρεπε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ημερών να προλάβει να στηθεί ένας μηχανισμός ώστε να γίνει όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Εγώ οφείλω να πω ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι είναι το ανθρωπίνο δυνατό να βοηθήσουμε τους πολίτες. Στήθηκαν τα γραφεία στο Δήμο, στήθηκε και το γραφείο στη ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ έδινε μια απλή βεβαίωση για να φανταστείτε ότι το νερό που παρέχει στους πάροχους είναι βιαστική χρήση. Δηλαδή το νεράκι που παίρνετε εσείς στο σπίτι δεν έχει καμία σχέση με τη γεώτρηση και αυτό που σας το δίνουμε εμείς ναι. Σας το παρέχουμε για αστική χρήση. Και άλλο το νερό που σας παρέχει γεώτρηση. Ουσιαστικά. Αν είχε γεώτρηση. Εάν είχα και δεν την είχα δηλώσει και δεν ήταν για αγροτική χρήση, τι γινόταν τότε. Εκείνο ήταν το μεγάλο μπέρδεμα ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα. Δεν μπόρεσαμε ακόμα να καταλάβουμε για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή και ο κόσμος είναι με την απορία και εμείς μένουμε με την απορία γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα και μπήκε σε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Και από ό,τι. Από ενημερώσεις που έχουμε και τα λοιπά, το ξανασκέφτονται. Αλλά το θέμα είναι, δεν μπορείς να πεις στον πολίτη το τι σκέφτονται εκεί πέρα κάτω. Είχε γίνει μια σύσκεψη μεταξύ όλων των δημάρχων της Δράμας για το συγκεκριμένο θέμα. Είχαν ζητηθεί, νομίζω, είχε ζητηθεί και η παρέμβαση της ΚΕΔΕ. Ναι. Έτσι ώστε να υπάρξει η παράταση, μια αποσαφήνιση ουσιαστικά της κοινής υπουργικής απόφασης για το συγκεκριμένο ζήτημα. Συνεχίζουν να έρχονται πολίτες να δηλώνουν, ας πούμε, τις Κοιτάξτε, ο μεγάλος όγκος ήταν την περίοδο του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου που έλεγε η πρώτη καταληκτική ημερομηνία για τα 200 ευρώ που ήταν το πρόστιμο και μέχρι τέλη του Δεκεμβρίου που ήταν σε περίπου στα 250 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, που έλεγε όπως το είχαν νομοθετήσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, σήμερα έρχονται άνθρωποι για να δηλώσουν τις γεωτρήσεις τους, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ουσιαστικά. Ναι, υπήρχε κινητοποίηση στον κόσμο, γιατί ο κόσμος τρόμαξε. Ξαφνικά τους ήρθε κάτι το οποίο δεν το περίμεναν. Είναι θέμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δεν έχει καμία σχέση ο Δήμος Δράμας, δεν έχει καμία σχέση κανένας Δήμος. Είναι ένας νόμος ο οποίος, εγώ θέλω να το χαρακτηρίσω παράλογο, δηλαδή... δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα ώστε να τρομάξει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, τώρα ένας ο οποίος έχει μια γεώτρηση που του βρήκε από τον παππού του πριν από 50 και 60 χρόνια, γιατί τέτοιες περιπτώσεις είχαμε. Και ξαφνικά έβλεπε τους γέροντες να έρχονται και να λέει: εγώ το πήρα από τον παπά μου ή από τον παππού μου ή οτιδήποτε και νέα παιδιά. Και γινόταν οι περισσότερες ανενεργίες γεωτρήσεις και δεν ήξερε ο κόσμος πώς ακριβώς να αντιδράσει. Και λογικό είναι. Λογικό είναι. Από εκεί και πέρα. Κάποια πράγματα όταν σχεδιάζονται, καλό είναι να νομοθετούμε, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει και μια, να υπάρχει και μια λογική, ένας μπούσουλας. Mm-hmm. Τι κάνουμε. Δηλαδή τώρα τι θέλουν να κάνουν. Δεν μας είπαν, δεν μας λένε ακόμα το μετέπειτα. Τι θα βάλουν, ρολόγια θα βάλουν. Δεν το γνωρίζουμε τη μετέπειτα εξέλιξη μετά τις δηλώσεις των γεωτρήσεων. Ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε, γιατί ο κόσμος θα μπορεί. Σου λέει τι θα κάνουν. Όλοι θεωρούν ότι θα είναι χαράτσι.
δεν μπορούμε να του απαντήσουμε όμως, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Θα φανεί σε λίγο. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάναμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος, επειδή το κράτος νομοθέτησε, έπρεπε να τις δηλώσει. Καλώς ή κακώς, ας κρίνουν αυτοί που νομοθετούν το τι κάνανε. Έτσι. Εμείς προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε και σαν δημοσδράμα και η ΔΕΗ από τη δική της πλευρά. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσαμε, δηλαδή δεν μπορούσαμε να πούμε τον κόσμο όχι μη δηλώνετε ή δηλώνετε. Δεν ήταν στο χέρι μας, δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα. Αγκαρία κάναμε. Το λέτε ξεκάθαρα. Ναι, αγκαρία κάναμε. Αφού τα χρήματα από το παράβολο που ρίχνουν πήγαινε στο πράσινο ταμείο. Ποιο πράσινο ταμείο? Να μας πούν τη σύστασή του. Ποιο? Πού πάνε αυτά τα χρήματα που κόβουν τα παράβολα και πληρώνει ο κόσμος? Δεν πάει στο Δήμο Δράμας, στο πράσινο ταμείο πήγαιναν τα χρήματα. Σε κανένα Δήμο δεν πήγαινε. Σε κανένα Δήμο. Στο πράσινο ταμείο. Ποιο είναι το πράσινο ταμείο, να μας πούνε, ποια είναι η σύστασή του και τι γίνεται. Πέρα από το θέμα των γεωτρήσεων, υπάρχουν και ζητήματα τα οποία, όπως είπατε, η καθημερινότητα και τα λοιπά, τα οποία απασχολούν την ΔΕΙΑΔ. Είπαμε για τα ενταγμένα έργα. Στην ζώνη Α και στη ζώνη 1 και στη ζώνη 2 γίνονται αυτές οι αλλαγές. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές να υπάρχουν και διακοπές μέσα στην πόλη. Όχι. Δεν είναι. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν διακοπές. Υπάρχουν διακοπές. Όταν δεν υπάρχει πληροφόρηση προς τον κόσμο, είναι έκτακτη κατάσταση. Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Δεν κλείνουμε το νερό χωρίς να έχουμε ενημέρωση προς τον κόσμο. Όταν σταματήσει το νερό να μας έρθει στο σπίτι μας, σημαίνει ότι κάτι έκτακτα έχει συμβεί. Δηλαδή, έχουμε κάποια σοβαρή βλάβη και εκείνη τη στιγμή αναγκαζόμαστε για να επιδιορθωθεί η βλάβη. Αναγκαζόμαστε να κλείνουμε το νερό. Δεν μπορεί να υπάρχει νερό μέσα στο δίκτυο ώστε να γίνει βλάβη. Mm-hmm. Πρέπει να έχει τονωθεί η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και στιγμές οι οποίες είναι προγραμματισμένες να γίνει το κλείσιμο του νερού. Αυτό είναι όταν εκτελούμε κάποιο έργο. Π.χ. στο σύστημα ελέγχου διαρροών, όταν τοποθετούσαμε μέσα τις ηλεκτροβάνες και κάποια συστήματα, έπρεπε να κλείσει το νερό ώστε αυτό το πράγμα να τοποθετηθούν. Όπως και με τις συνδέσεις της ζώνης 1, του μεγάλου του έργου που σας λέω. Κάποιες στιγμές για να γίνουν κατάλληλες συνδέσεις και να εκτελεστεί σωστά το έργο, προγραμματισμένα γίνονται διακοπές νερού. Όταν έχουμε διακοπή νερού, απρογραμματιστή, ξαφνική να το πω, είναι έκτακτη κατάσταση. Που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή πέριξ της περιοχής λειτουργεί, επιχειρεί κάποιο συνεργείο. Να ρωτήσω λίγο για το σύστημα ελέγχου διαρροών. Έχουμε αποτελέσματα από αυτό? Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε λειτουργία. Θα έχουμε όμως. Πότε θα έχουμε? Σας είπα ότι αυτό το έργο είναι το ολοκληρωθεί στο 2016, μέσα στο 2016, και κάποιο μπορεί θα έχουμε μετρήσιμα στοιχεία. Από εκεί μπορεί να καταλάβει κανείς πολλά, να φανταστεί. Φυσικά. Φυσικά. Ένα πολύ καλό εργαλείο. Είναι τα έξυπνα συστήματα. Σας λέω και θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια πράγματα. Έχετε στοιχεία τουλάχιστον ότι κάπου χάνεται το νερό? Κοιτάξτε, ότι υπάρχουν διαρροές που δεν φαίνονται ουσιαστικά? Υπάρχουν, φυσικά και υπάρχει αυτό. Υπάρχει από τις λειτουργίες των μηχανών μας. Mm-hmm. Τώρα είναι τεχνικά θέματα αυτά. Μπορεί να κουράσουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι ενδιαφέροντα. Φυσικά. Φυσικά είναι. Φεύγουν και πόσο κεντρικά φτάνουν. Από τη λειτουργία των μηχανών μας, γιατί έχουμε και πολύ μεγάλη δυνατότητα πάνω από το κεντρικό αντιλοστάσιο να βλέπουμε μέσω πληροφοριακών συστημάτων σύγχρονων να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι ρεύμα καίμε, πώς είναι η λειτουργία, τα πάντα. Βλέπουμε, έχουμε, απλώς εξοπλιζόμαστε με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορέσουμε αυτό να η αμεσότητα και οι επεμβάσεις μας να είναι ακόμα πιο γρήγορες. Είναι έργο παράλληλο με αυτή την αντικατάσταση που γίνεται στη ζώνη 1 και στη ζώνη 2? Είναι έργο ανεξάρτητο. Παράλληλο είναι, αλλά ανεξάρτητο. Mm-hmm. Ανεξάρτητο είναι άλλο έργο το ένα από το άλλο. Αλλά είναι παράλληλο ουσιαστικά. Αναφορικά με την ποιότητα του νερού? Η ποιότητα του νερού μας είναι σε υψηλό επίπεδο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γίνονται καθημερινά οι μετρήσεις. Έχουμε τη χημικό μηχανικό μας, τη ΣΥΣΥ. Γίνονται κάθε μέρα. Σήμερα, π.χ. που μιλούσαμε, γιατί είχα ενημέρωση, πήραμε δείγματα από τη χωριστή και από τον ξηροπόταμο σήμερα. Mm-hmm. Σε καθημερινή βάση γίνεται έλεγχος της ποιότητας του νερού μας. Να το ξέρετε. Και οφείλω να πω ότι το νερό μας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Κάποιες φορές παράπονα, γκρίνιες, οτιδήποτε. Θέλω πάλι να πω ότι το νερό μας άφοβα
να πίνουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είμαστε σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Σχεδιασμός για το 16 πέρα από αυτά εδώ τα έργα τα οποία μου αναφέρατε, αλλά και γενικότερα, μέχρι να τελειώσει ουσιαστικά η νέα προγραμματική περίοδος, το νέο ΕΣΠΑ, υπάρχει. Φυσικά υπάρχει το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και υπάρχουν τα έργα τα οποία είναι από ιδίους πόρους της επιχείρησης. Υπάρχει το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων που θα συνεχίσουμε να κάνουμε επεμβάσεις, μη και μικροεπεμβάσεις και μεγάλες επεμβάσεις σε έργα των 50 των 60.000 στο Μιλοπόταμο, στα Κουδουνιά, στο Μαυρόβατο, στην Καλύφητο, στο Ξηροπόταμο. Όπως αυτή τη στιγμή εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο στο Ξηροπόταμο, η αντικατάσταση των παροχών του βορείου τμήματος ήταν ένα έργο το οποίο δεν είχε ολοκληρωθεί και είναι με ιδίους πόρους, είναι το προϋπολογισμό των 150.000. Έχουμε με ιδίους πόρους, έχουμε σε όλα τα χωριά παρεμβάσεις και στην πόλη της Δράμας. Με ιδίους πόρους, ανταποδοτικά είναι αυτά τα έργα. Από ιδίους πόρους της ΔΕΗΑ. Τα οποία ουσιαστικά είναι τα λεφτά τα οποία τα πληρώνει ο πολίτης, δεν προέρχονται από κάποιο πρόγραμμα. Όχι, αυτά είναι ανταποδοτικά. Αυτά είναι ακριβώς, τα χρήματα που προέρχονται. Και αυτή είναι η λειτουργία της ΔΕΗΑ. Η ΔΕΗΑ δεν παράγει κέρδος, η ΔΕΗΑ είναι ανταποδοτική προς τους πολίτες. Δηλαδή πρέπει να είναι μηδενικά τα κέρδη. Ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ισοσκελισμένο ουσιαστικά προϋπολογισμό, έσοδα, έξοδα, μηδέν. Έτσι. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή λειτουργείται με πολύ χαμηλό προσωπικό σχετικά με τον οργανισμό ουσιαστικά της επιχείρησης. Ο οργανισμός της επιχείρησης, η επιχείρηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο όγκος τους, όπως σας είπα προηγουμένως, ο φόρτος της δουλειάς είναι πάρα πολύ μεγάλος. Υποστελέχος υπάρχει. Ευελπιστούμε κάτι να γίνει. Αναφέρεται προτού λίγο στην κουβέντα μας ότι ακούστηκαν από τα χείλια του Πρωθυπουργού 3.000 προσλήψεις θα γίνουν. Υπήρχε μια ανάλογη πρόβλεψη τουλάχιστον πριν από καιρό. Το κοιτάμε και εμείς και μέσα από το αρμόδιο όργανο μας από την ΕΔΕΙΑ, το συλλογικό μας έργο και ο Δήμαρχος σαν εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ και εγώ είμαι στην ΚΕΔΕ σαν μέλος. Κοιτάμε, προσπαθούμε, συζητάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει, δηλαδή άμα υπάρχει κάποιο φωτεινό σημείο ώστε να βγάλουμε μια πληροφόρηση ή κάτι να κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε κάτι από συναντήσεις και από κέρουσες και συζητήσεις που γίνονται. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια στασιμότητα στην κεντρική διοίκηση, κύριε Καστόρη, η οποία καθημερινά δυσκολεύει τη λειτουργία των Δήμων. Και όχι δηλαδή, μόνο των Δήμων, και των δημοτικών επιχειρήσεων. Των Δήμων και των και μετέπειτα των δημοτικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, όταν βλέπετε να μειώνεται δραματικά η ΣΑΤΑ των Δήμων, έτσι. Ούτε θέλω τώρα να πω ότι να δικαιολογήσω κάποια κατάσταση προς Θεού. Όταν όμως από 6 εκατομμύρια που έπαιρνε ο Δήμος Δράμας τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα πέντε πόσο, 400. 440.000 έχει πάρει μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Πώς, πού να ξεκινήσει, από πού να αρχίσεις και από πού να τελειώσεις. Δείτε λίγο το μέγεθος της διαφοράς. 6.400.000. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η σκέψη μου είναι καθαρή. Δεν λέω κάτι παράλογο. Τα έργα τα οποία είπατε είναι εκτελεστέα αυτή τη στιγμή και πέρα από τα δημοτικά διαμερίσματα υπάρχει κάποια πρόβλεψη ουσιαστικά να επεκταθούν και οι δράσεις ΔΕΙΑΔ πέρα από τα έργα. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε γι' αυτό, αλλά δεν αυτή τη στιγμή. Είναι ουσιαστικά στο κομμάτι που αναφέρθηκα προηγουμένως. Θα πω κάτι το οποίο. Κανονικά δεν θα έπρεπε να το πω, αλλά θα το πω. Προσέξτε μόνο να μην είναι νομικά επιλήψη, όπως το λέω στον αέρα. Όχι, μη στεναχωριέστε. Οι δράσεις ΔΕΙΑ επεκτείνονται και πέρα από την δραστηριότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θέλω να ξέρετε ότι όπου μπορούμε να βοηθήσουμε με την τεχνική κατάρτιση που έχουμε ή και τις τελείωσες επόμενες και σε άλλες υπηρεσίες το κάνουμε. Οι δραστηριότητες δηλαδή της ΔΕΙΑ δεν περιορίζονται στα... Βοηθάμε σχεδόν όλες τις υπηρεσίες, να ξέρετε. Υπάρχει δηλαδή αυτή η συνεργασία μεταξύ τουλάχιστον των δημοτικών επιχειρήσεων και όχι μόνο. Με τις υπόλοιπες, ας το πω, επιχειρήσεις που ασχολούνται στο Δήμο, στο νομό μάλλον, με τους υπόλοιπους Δήμους υπάρχει συνεργασία. Φυσικά και υπάρχει. Οπότε, ανάλογες, ναι, φυσικά. Κοιτάξτε να δείτε. ΔΕΙΑ σε άλλη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες. Όποτε χρειάζεται και το οτιδήποτε, είτε σε τεχνικό κομμάτι, είτε σε μελητικό κομμάτι, σε συνεργασία των τεχνικών υπηρεσίων, υπάρχει αλληλοβοήθεια. Να ρωτήσω λίγο. Έχουμε βοηθήσει και το Δήμο Προσοτσάνης που κάνουμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Με το Δήμο Προσοτσάνης, ότι υπήρχε μια συνεργασία ό,τι έχει να κάνει με τη σύνδεση κάποιων δημοτικών διαμερισμάτων με τον βιολογικό της Δράμας. Με τον βιολογικό της Δράμας. Και υπάρχει και αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς, υπάρχει συνεργασία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Είμαστε
Είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Οπότε μέσα στο 2016 περιμένουμε να δούμε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της ζώνης 2. Ζώνη 1. Ζώνη 1. Μπερδευτήκαμε τώρα με τις ζώνες. Είναι ζώνη 1 και είναι 3 ουσιαστικά. Ναι. Η ζώνη 2 και η ζώνη 3 είναι τα έργα που ένταξε από εδώ και πέρα. Περιμένουμε το παλιό δίκτυο καταργείται ή στο ίδιο σημείο ουσιαστικά γίνεται. Το παλιό δίκτυο θα καταργηθεί μόλις θα ολοκληρωθεί το έργο. Αυτή τη στιγμή δεν καταργείται το παλιό δίκτυο, διότι πρέπει να γίνουν και οι ανάλογες συνδέσεις. Ναι. Εκείνο είναι άλλο κομμάτι τώρα. Για να μην μπερδευτούμε, γίνεται εξ ολοκλήρω αντικατάσταση των κεντρικών αγωγών και από εκεί και πέρα, μόλις ολοκληρωθεί, θα γίνουν και οι ανάλογες συνδέσεις με τις παροχές των σπιτιών και των οικοδομών. Εγώ μπερδεύτηκα, σας το λέω πάντως. Είναι τεχνικό κομμάτι, γι' αυτό εσείς μπερδευτήκατε. Οπότε προχωράει ουσιαστικά και η ζώνη 1 και η ζώνη 2. Για την ζώνη 3 μένουμε στην πορεία. Πότε θα έχουμε ανάλογα νέα από εκεί, δεν το ξέρετε ακόμα, φανταστώ. Ακόμα όχι, δεν μπορούμε. Θέλουμε να δούμε πώς όταν θα ανοίξει. Το ΕΣΠΑ, να δούμε τι χρήματα αναλογούν στους Δήμους, σε κάθε Δήμο, στην περιφέρεια δηλαδή, από την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να γίνει από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑ θα γίνει. Από τους καθαρισμούς και τα σχετικά που τα οποία γίνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση μέσα στα φρεάτια. Θέλετε να πείτε κάτι στους πολίτες να μην πετάνε στα φρεάτια? Εντάξει, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε καταστάσεις οι οποίες είναι πέρα της λογικής. Να είμαστε λίγο ιδιαίτερα προσεκτικοί στο πώς διαχειριζόμαστε. Το ρωτάω γιατί έτυχε να είμαι κάποια στιγμή που όταν ένα καθαρισμό και λέω αποκλείται να υπάρχει αυτό μέσα στο φρεάτι. Ναι, έχουμε δει πάρα πολλά και από παροχές οικοδομών που βουλώνει οι αποχετεύσεις μας. Από πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να πετάμε. Δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όπως να έχουμε συνείδηση στο τι κάνουμε. Πρέπει οι ίδιοι μας να προστατεύσουμε αυτό το οποίο έχουμε. Επάρκεια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους καλοκαιρινούς μήνες, αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από μερικούς μήνες τα πηγαία νερά, όπως λέγαμε προηγουμένως, όχι μόνο επαρκούσαν, ήταν και κάτι παραπάνω, και απλά κυκλοφορούσαν μέσα στους δρόμους, πήγαζαν από παντού. Στο θέμα της επάρκειας, τι γίνεται μέσα στο καλοκαίρι, πιστεύετε ότι θα υπάρξουν ζητήματα είτε στην περιοχή της Δράμας είτε σε κάποια δημοτικά διαμερίσματα? Επάρκεια για την ποσότητα του νερού. Αποκλείεται στην Δράμα. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, όχι εντάξει. Δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστικά. Δεν υπήρξε, όχι. Ούτε άλλο το νερό μας είναι από σχετικές γεωτρήσεις, οι οποίες δεν υπάρχει περίπτωση. Τέτοιο πρόβλημα δεν έχουμε. Ξέρετε, προβλήματα μόνο θα έχουμε με έντονες βροχοπτώσεις. Από την υπερεπάρκεια. Από την υπερεπάρκεια. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν που δημιούργησε κάποια ζητήματα με την πίεση σε κάποια συγκεκριμένα σημεία πέρσι. Υπήρχε και αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm. Υπήρχε και αυτό το φαινόμενο που είχαμε σε πολλά σημεία πολύ μεγάλη πίεση. Με αποτέλεσμα να σπάνε. Να σπάνε αγωγή μας. Και αυτό το έχουμε επιμεληθεί. Έχουν γίνει κατάλληλες παρεμβάζεις σε σημεία μέσα στην πόλη με τους ανάλογους μειωτές. Εκτονώσεις ουσιαστικά. Και μειωτές. Δεν είναι μόνο εκτονώσεις. Εκτενώσεις είναι τα πυροσβεστικά σημεία που βλέπετε μέσα στο σημείο. Όταν γίνεται μια βλάβη, πολλές φορές βλέπετε τα πυροσβεστικά να είναι ανοιχτά. Η πυροσβεστική κρούνη, ναι. Η πυροσβεστική. Αυτό γίνεται για να γίνει εκτόνωση, να φύγει ο αέρας που λέμε. Mm-hmm. Οι μειωτές είναι άλλο πράγμα. Οι μειωτές είναι για την πίεση μέσα στο δίκτυο, μέσα στο σωλήνα. Μάλιστα. Τεχνικά ζητήματα τα οποία να σας πω ότι εγώ δεν τα γνωρίζω. Τα μαθαίνω από εσάς σιγά-σιγά, ότι έχει να κάνει με το κομμάτι της σίδερης και της αποχέτευσης. Παρόλο το γεγονός όμως ότι υπάρχει επάρκεια, οικονομία στο κομμάτι του νερού πρέπει να γίνεται. Φυσικά. Πρέπει να έχουμε περιβαλλοντολογική συνείδηση σήμερα. Το Α και το Μ είναι. Το νερό είναι περιβάλλον. Πρέπει να έχουμε συνείδηση περιβαλλοντολογική. Πρέπει να μην ξοδεύουμε το νεράκι μας άσκοπα. Και προσπαθούμε και πάνω σε αυτό το κομμάτι, κύριε Καστόρη, να ξέρετε. Και δικιά μου βούληση και του Δημάρχου Δράμας είναι να γίνονται επισκέψεις σχολείων επάνω στον κεντρικό αντιλοστάσιο. Κάποια στιγμή με την καινούργια χρονιά θα σας καλέσω κιόλας να δείτε το πώς λειτουργούμε εκεί πέρα πάνω κιόλας, να δείτε τα πληροφοριακά μας συστήματα επάνω. Και γίνεται και ευχαριστώ πολύ κιόλας τα παιδιά πάνω τους ηλεκτρολόγους που έχουν τη διάθεση να δείξουν σε νέα παιδιά το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε το νερό. Το νερό είναι η ποιότητα ζωής μας και πρέπει να το προσέχουμε. Μάλιστα. Οπότε μέσα στο 2016 περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και στη ζώνη 1 και στη ζώνη 2 και προχωρώντας για την ζώνη 3 στην ΔΕΙΑΤ. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καψιμάλη, που ήσασταν σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω εγώ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω αν κουράσουμε λίγο με τα νούμερα. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή κουβέντα. Δεν είπαμε και πολλά. Δεν είπαμε. Προσπάθησα κιόλας να μην πω πολλά, γιατί μπορούμε να μιλάμε δύο μέρες.
Το θέμα είναι ότι σήμερα εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και από αυτό κρινόμαστε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, Γιώργη Ψημάκη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Αμέσως μετά ακολουθεί το Press Café. Από εμάς, γεια σας. Καλό απόγευμα.